Γεια σας, είμαι η Τζέννη Μιλτά και αυτή είναι η Βίζου. Η Μπιζού ήρθε στη ζωή μου το 2009, πριν 13 χρόνια, από την μητέρα του πρώην αγοριού μου τότε. Είχε γεννηθεί αυτό το μικρό κουταβάκι από το δικό της σκυλί και έτσι και έγινε. Το πρώτο βράδυ που πήγαμε την Μπιζού στο σπίτι, θυμάμαι ότι ήταν ένα πλάσμα το οποίο χωρούσε. Τώρα δεν σας κάνω. Καλησπέρα. Πώς είμαστε? Αν περνάμε καλά, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Τι σας έλεγα? Α, ναι. Η Μπιζού, ξάπλωσε εσύ. Η Μπιζού ήρθε στη ζωή μου λοιπόν το 2009 και το πρώτο βράδυ που την πήρα στο σπίτι χωρούσε στην παλάμη του χεριού μου. Χωρίς πλάκα. Ήταν τόσο μικρή. Δεν ήξερα ακριβώς τι να κάνω με ένα τόσο μικρό πλασματάκι. Δεν κοιμήθηκα καθόλου εκείνο το βράδυ. Ήμουνα συνέχεια δίπλα και τη χάζευα. Δεν αποφάσισα από την αρχή πώς θα τη βγάλω. Η αλήθεια είναι ότι το είχα θέσει σε δημόσια διαβούλευση. Δηλαδή, είχα κατεβάσει ονόματα από το ίντερνετ σκυλιών και μαζευτήκαμε όλοι φίλοι και γνωστοί να ψηφίσουμε ποιο μας αρέσει περισσότερο. Και γέννησε το Μπιζού. Βέβαια, της έχω άλλα δύο ονόματα στην πορεία αυτών των 13 ετών. Τη λέω ή Λιλίκα ή Ζήκο. Ακούει και στα τρία. Έχει ένα χαρακτηριστικό που το αγαπάω πολύ. Είναι ότι δεν είναι από αυτά τα σκυλιά που με το που μπεις μέσα στο σπίτι και δεν τα ξέρεις θα πέσουν πάνω σου να σε αγκαλιάσουν. Θέλει το χρόνο της και αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν στοιχείο της προσωπικότητάς της. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Κάθε φορά που τη βγάζω βόλτα, έχει αυτή την περίεργη συνήθεια να πηγαίνει να κάνει παρέα με άλλους σκύλους. Κυρίως πάει και κολλάει σε κάτι ροτβάιλερ, κάτι τεράστια. Εγώ φοβάμαι, εκείνη δεν φαίνεται να έχει κανένα πρόβλημα. Η πιο συγκινητική στιγμή έτσι που θυμάμαι πρόσφατα, γιατί μου έχει χαρίσει τρομερές στιγμές, ήταν όταν την πήρα από μία επέμβαση που έκανε πρόσφατα. Ήταν έτσι πολύ ταλαιπωρημένη και το μόνο που ήθελε ήταν να έρθει να κουρνιάσει πάνω μου και είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις ότι ένα πλάσμα σε βλέπει με αυτόν τον τρόπο. Μετά από κάθε σκανταλιά της μιλάω και τη φέρνω στο φιλότιμο. Δεν έπρεπε να συμβεί αυτό, εσύ δεν κάνεις τέτοια πράγματα. Έχω πάθει μεγάλη έκπληξη που σου συνέβη αυτό και να τη δεις ότι στεναχωριέται, γλυκούλα μου. Είμαστε μαζί σαν ένα. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς την Μπιζού. Και θα ήθελα να πω κάτι που με δυσκόλεψε αρκετά πριν 2 χρόνια που έψαχνα για σπίτι στην Αθήνα να νοικιάσω. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να μας δεχτούν σε σπίτι, γιατί δυστυχώς οι Έλληνες ιδιοκτήτες δεν δέχονται κατοικίδια πολύ εύκολα, αλλά είναι κρίμα. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς την Μπιζού, οπότε θα ζήσω κάπου που τη θέλω.